και να περάσουν από μέσα. Πριν τον τελικό στόχο, τους περιμένει μία ακόμα πρόκληση ισορροπίας. Οι ομάδες καλούνται να περάσουν πάνω από τα αιωρούμενα εξάγων. Ο σημερινός τελικός στόχος είναι ένας καταπέλτης ποδιού. Οι ομάδες πρέπει να το χρησιμοποιήσουν για να βάλουν δύο μπάλες μέσα στο καλάθι. Όπως θα είναι και ο νικητής. Νικήτρια ομάδα στο αγώνισμα επικράτειας θα αναδειχθεί αυτή που θα φτάσει πρώτη στις 10 νίκες. Βολής και επί... Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη αγώνισμα επικράτειας. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Τζόρτζ. Καλώς ήρθατε. Πώς νιώθετε, θα ξεκινήσω με εσάς εισβολής. Κώστα, συγχαρητήρια για την αρχηγία σου αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας δώσω μία πληροφορία. Κανονικά απαγορεύεται να σας μεταφέρω πληροφορία. Αλλά νομίζω ότι θα σας δώσει ένα έξτρα κίνητρο σήμερα. Καθώς δεν παίζεται μόνο το νησί, η Σαββάνα και η επικοινωνία. Αλλά ξεκινά ίσως η πιο δύσκολη. Έχετε βρεθεί και οι δύο στη Σαββάνα, γνωρίζετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ένας λόγος παραπάνω να τα δώσετε όλα σήμερα. Δήμο. Είσαι αρχηγός αυτήν την εβδομάδα για την ομάδα σου. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Γιάννης. Καταρχάς, Γιάννη δεν έχει αλλάξει. Θα αγωνιστήσει ή όχι? Όχι, δεν θα μπορέσω. Είσαι από το αγώνισμα λοιπόν, το ίδιο και ο Νάσος, ο οποίος δεν θα. Σήμερα